Κυριάκο, καλησπέρα από το Λίμπερο. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Χαίρομαι που σας ακούω. Καλησπέρα. Από την συννεφιασμένη Θεσσαλονίκη στο Βόλο δεν ξέρω αν έχετε ήλιο ή όχι. Εδώ πέρα πάντως... Όχι, όχι, τον ίδιο καιρό. Τον ίδιο καιρό. Τον ίδιο καιρό μου ντύλα και εκεί. Μάλιστα. Ναι, ναι. Είσαι στο Βόλο νομίζω πόσο, κανένα μήνα περίπου. Ναι, ναι, είμαι περίπου ένα μήνα, ναι. Καινούργια εμπειρία. Μετά από ένα ιδιαίτερο καλοκαίρι θα πάμε και στα Τουάρι, γιατί γι' αυτά σε καλέσαμε κυρίως. Η προσαρμογή σου μέχρι στιγμής στο Βόλο. Η προσαρμογή μου, εντάξει, προσαρμόζομαι στο Βόλο. Ανυπομονώ κυρίως να αρχίσει το πρωτάθλημα με όλα αυτά που γίνονται, πιστεύω θα αργήσει εγώ ακόμα. Ναι, έχετε λίγο τα θέματά σας στη Super League 2, είναι η αλήθεια. Αλλά ένα πολύ καλό έτσι, και πολύ χαρούμενο για μένα πράγμα που συμβαίνει εδώ είναι ότι έχω γνωρίσει πολλούς πόδους του Άρη και με έχουν αγκαλιάσει. Και μου αρέσει πολύ αυτό και μου δίνει ένα παραπάνω κίνητρο. Στο Βόλο, μια είναι χαρά. Πολύ, πολύ μια χαρά, μια χαρά, μια χαρά. Εντάξει, ο κόσμος έζησε κυρίως μέσα από τα φιλικά, είναι η αλήθεια, και τις εμφανίσεις που έκανες. Ένα ιδιαίτερο καλοκαίρι για σένα, Κυριακό, διότι ξεκίνησε με την παρουσία σου, τη δική σου αλλά και άλλων παιχτών από την ΚΑΠΑ 19 στην προετοιμασία στο Βέρμιο, που περάσετε έτσι ένα πρώτο τσεκ από τον Άκη Μάτζιο. Και ήρθε η εξέλιξη μετά με την ακολούθηση ομάδα στην Αυστρία, έπαιξε τα φιλικά αρκετά κιόλας, πέτυχες γκολ, υπέγραφε επαγγελματικό συμβόλαιο. Όλα αυτά ούτε μέσα σε τρεις μήνες. Μέσα σε δύο μήνες φαντάζομαι ότι τον περασμένο Μάιο δεν περίμενες ένα τέτοιο καλοκαίρι να κυλήσει με αυτόν τον τρόπο. Ναι, αλήθεια είναι ότι το είχα στο μυαλό μου να γίνω επαγγελματίας, αλλά δεν περίμενα ποτέ ότι θα γίνει με αυτόν τον τρόπο. Ήταν και πολύ σύντομο και πολύ έντονος ο τρόπος. Βέβαια, εντάξει, ήταν ότι χρειαζόταν και ο Άρης εκείνη τη στιγμή αμυντικούς, οπότε κατά κάποιο τρόπο βόλεψε να είμαι στην προετοιμασία, αλλά ωστόσο δεν ήταν απλά για να είμαι. Αποδείχθηκε ότι απέδειξα πράγματα και έδειξα ότι μπορώ, ας πούμε, κάποια στιγμή με πολλή δουλειά να παίξω κι εγώ σε αυτό το επίπεδο και μπορώ να ανήκω σε αυτή την ομάδα. Πολλή δουλειά σίγουρα, ναι, χρειάζεται πάντα στα παιδιά τη δική σου ηλικία, γιατί είσαι μόλις 19 χρονών, το αναφέρουμε και αυτό. Πάντως είδαμε τον Άκη Μάτζιο, όπως είπες και εσύ, κατά ανάγκη ναι μεν από τη μία, διότι ο Άρης, ο Μάτζιος θεωρείται επιλογών στο κέντρο της άμυνας, ειδικά στα φιλικά που έγιναν στην Αυστρία, αλλά και σε κάποια φιλικά τα οποία γίνανε στο διάστημα του Αυγούστου, αλλά... ενώ θα μπορούσε ο προπονητής του Άρη να δοκιμάσει κάτι άλλο δεχομένως, επέμενε σε σένα και έδειξε ότι από νωρίς σε εμπιστεύεται. Ναι, αυτό ήταν πολύ καλό αυτό που έγινε. Ωστόσο, αυτό έγινε και από την πλευρά τη δική μου. Δηλαδή, του έδωσα την εντύπωση και ότι μπορεί να με βασιστεί. Το απέδειχνα κάθε φορά, είτε στις προπονήσεις, είτε στους αγώνες, στα φιλικά δηλαδή. Και ναι. Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει και να παίξει με άλλα σχήματα άλλες φορές για να καλύψει τις ανάγκες και να παίξουν για παράδειγμα άλλοι παίκτες. Ωστόσο επέλεξε εμένα που δείχνει πολλά αυτό. Επειδή και ο Μάτζιος όταν έπαιζε ποδόσφαιρο κεντρικός αμυντικός ήταν, σε έπιασε ποτέ έτσι σε κάποιο τετατέτ ενδεχομένως να μιλήσει, να σου δώσει κάποιες συμβουλές για τη θέση, κάποια πράγματα να διορθώσεις, να κάνεις, να κάνεις κάτι που του άρεσε ενδεχομένως? Η αλήθεια είναι ότι μου έκανε. Όταν μου έκανε συνέχεια παρατηρήσεις για να με βελτιώσει, για να μου πει, να μου δώσει κάποιες συμβουλές. Αλλά όχι, κάτι τόσο ιδιαίτερο, ναι. Επειδή έχει παίξει και τη θέση, όχι. Αλλά με είχε στο βλέμμα του κάθε φορά όταν δεν του άρεσε κάτι, όταν έπρεπε να δώσω παραπάνω, ήταν εκεί να με φωνάξει. Να ανοίξουμε λίγο, Κυριακό, μια παρένθεση για τον Ολυμπιακό Βόλο πριν ξαναπάτε με τον Νίκο στον Άρη. Πολύ νεανικό ρόστερ βλέπω στο Βόλο, στον Ολυμπιακό. Δηλαδή ο μέσος όρος είναι γύρω στα 23 με 24 χρόνια, αν υπολογίζω έτσι πρόχειρα καλά. Νομίζω είναι ευχάριστο για έναν νέο ποδοσφαιριστής, δεν είναι? Υπάρχουν και οι έμπειροι, αλλά οι περισσότεροι είναι, είστε 19, 20, 21, 22. Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι έχουν έρθει πολλά νεαρά παιδιά. Η ομάδα αποτελείται κυρίως από νεαρούς. Ωστόσο η πιο μεγάλη ηλικία είναι αυτή που θα μπορέσουν να δώσουν, να φτιάξουν το κλίμα, τα αποδυτήρια, να είναι εκεί όταν τους χρειάζεται η ομάδα για να συντονίζουν την ομάδα. Ωστόσο, ναι, κατά βάση είμαστε μικροί και οι ξένοι, τόσο και οι Έλληνες. Και είναι πολύ ωραίο να. Πάνω από 30 είναι 4 μόλις το ρόστερ. Ναι, ναι, είναι πολύ λίγοι. Είναι πολύ λίγοι. Ενώ για παράδειγμα στον Άρη ο μέσος όρος ήταν πολύ μεγαλύτερος. Ήμουνα, αν όχι ο μικρότερος, σίγουρα από τους μικρότερους.
Και ναι, είναι πολύ διαφορετικό. Δεν το περίμενα. Ήρθε μια απόφαση στο τέλος να αποχωρήσεις με τη μορφή δανεισμού. Νομίζω ότι, εντάξει, και εσύ σίγουρα βέβαια ήθελες να μείνεις, αλλά δημιουργήθηκε και στη θέση, είναι αλήθεια, μεγάλος ανταγωνισμός και με την έλευση του Φαμπιάνο και ειδικά με την έλευση του Μπράβετς, και υπάρχει και ο Μπενελουάν με τον Δελιζήση. Και μια που ανέφερε και τον Μπενελουάν, τον είδα να σε έχει λίγο παραπάνω από κοντά, είναι η αλήθεια. Γιατί θυμάμαι και την ανάρτηση όταν έφυγε δανεικό, που έδειξε ότι και ο ίδιο σε πιστεύει. Και νομίζω ότι δεν είναι λίγο πράγμα όταν έρχεται από ένα παίχτη που έχει παίξει και στην Premier League, έτσι. Ναι. Ναι, σχετικά με τον Μπενελουάν, όντω μου έδειξε και με πράξη ότι με πιστεύει. Και δεν ήταν ο μόνο που με πλησίασε και με αυτόν τον τρόπο. Ωστόσο, οι άλλοι, ας πούμε, δεν έκαναν κάποιο post. Ο ίδιο όμω έκανε και το post, το οποίο είναι πολύ ευχάριστο, εντάξει. Έμεινα άφωνος, δεν το περίμενα. Γενικά όμως με την απόφασή μου να φύγω, ήταν και αυτό που λέτε, ότι θα ήμουν πέμπτος και δεν θα ήταν καλό για την εξέλιξή μου. Ναι, γιατί στην ηλικία αυτή, Κυριάκο, το ξέρεις και εσύ πολύ καλά ότι εσείς, ειδικά τα παιδιά αυτής της ηλικίας, το να κάθεσαι σε μια ομάδα και απλά να είσαι στις προπονήσεις, πρέπει να κάνετε, να πάρετε λεπτά, να κάνετε τα λάθη σας, να μάθετε από αυτά και να αξιολογήσετε, ναι, ναι, εκ νέου από τις ομάδες, έτσι πάει. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή και από την πλευρά τη δική μου, mm-hmm, και από τον Άρη, η καλύτερη λύση ήταν, έτσι όπως ήταν η κατάσταση, να πάω σε μια άλλη ομάδα με μορφή δανεισμού και να επιστρέψω με εμπειρίες και εικόνες από επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Γιατί κακά τα ψέματα, η ΚΑΠΑ 19 και οι ακαδημίες δεν είναι το ίδιο, δεν έχουν καμία σχέση με το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Άλλο το επίπεδο, εννοείται. Ακόμα δηλαδή και σε επίπεδο Β' Εθνικής, εννοείται ότι είναι πολύ καλύτερο το επίπεδο από τις μικρές ομάδες. Παρακολουθείς τον Άρη, εντάξει, την ομάδα την έζησες και τουλάχιστον δύο μήνες ή κάτι από μέσα. Ήσουν παρόν στις πολύ καλές εμφανίσεις των φιλικών αγώνων, παρατηρητής σε αυτό το περίεργο ξεκίνημα και όχι τόσο καλό του Άρη σε αυτές τις πρώτες 5 αγωνιστικές της Super League. Εστερνίζει και εσύ την άποψη που υπάρχει και έχει βάση βέβαια ότι μιλάμε για μια ομάδα που είναι και πολύ καινούργια, με πολλά νέα πρόσωπα που τα έζησες και εσύ τα περισσότερα εκ των έσω. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι η ομάδα δεν έκανε το καλύτερο ξεκίνημα, mm-hmm, και αυτό που θα περιμέναμε και εγώ, mm-hmm, ίδιος. Mm-hmm. Η ομάδα έχει ένα πολύ καλό roster, ίσως μέσα στην τριάδα, στην τετράδα το maximum, mm-hmm, του πρωταθλήματος. Έχει πολύ ποιοτικούς παίκτες και ναι, ίσως στέκει και ότι είναι καινούργιοι, είναι πολύ καινούργιοι. Υπάρχουν και οι πιο παλιοί παίκτες. Mm-hmm. Ωστόσο, επειδή δεν ξέρω το κλίμα αυτή τη στιγμή στην ομάδα και δεν τα βλέπω από μέσα, δεν μπορώ να σας πω κάτι παραπάνω. Mm-hmm. Το μόνο που γνωρίζω, επειδή ξέρω τα παιδιά και ακόμα και τους καινούριους, mm-hmm, ξέρω ότι τα παιδιά θέλουν πάντα το καλύτερο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην δώσουν το καλύτερο τους αυτό. Αλλά τώρα δεν ξέρω, είμαι περίεργος και εγώ πολύ να μάθω πώς συνέβη αυτό το ξεκίνημα. Εντάξει, κοίτα, με το μείον 6 βέβαια ο Άρης θα ήταν 4 βαθμούς στην κορυφή. Εγώ θα το λέω και θα το. Χωρίς το μείον 6 βασικά, θα ήταν 4 βαθμούς πίσω στην κορυφή. Η εικόνα είναι αυτή κυρίως που προβληματίζει. Αλλά, ναι, εντάξει, αλλά σε παιχνίδια όπως, ας πούμε, να πω, να σβήνεις, υπήρχαν και σημαντικές απουσίες παιχτών κλειδιά, να το πω έτσι. Και υπάρχει ποσότητα. Το θέμα είναι να υπάρχουν και κάποιοι υπέρ προσωπικότητες, όπως είναι ο Γκάμα, όπως είναι ο Ιτούρμπι, ναι, για παράδειγμα. Τους έχει ζήσει, έπαιξε και μαζί τους στα φιλικά και όλα. Ξέρεις και εσύ ότι τέτοιοι παίχτες μπορούν να αλλάξουν τη ροή ενός αγώνα που μπορεί να πηγαίνει και λίγο στραβά, ναι, ναι, πάσα στιγμή. Ναι, πιστεύω ότι μεσοεπιθετικά ο Άρης έχει, και κυρίως δηλαδή τα εξτρέμ του, έχει πολύ δυνατούς παίχτες. Επιθετικά δηλαδή. Αλλά δεν μπορώ να σα εξηγήσω και δεν θα μπω σε δικασία να πω γιατί δεν πηγαίνει καλά η ομάδα. Και σε τιμάει κιόλας αυτό, εντάξει, μην το συζητάς. Εννοείται. Ναι, εννοείται. Δεν γνωρίζω κιόλας. Δηλαδή και ναι, θα ήξερα εσύ να μην έλεγα. Αλλά δεν γνωρίζω κιόλας. Το ελπίζω και με όσους μιλάω και επικοινωνώ, ελπίζω να τα πάει όσο καλύτερα γίνεται και να έχει μόνο νίκες ακόμα και σε τα πολύ δύσκολα μάτς. Αν και αυτό δεν είναι εφικτό, εντάξει, κάθε ομάδα θα έχει και τις ήττες, ίσως και τις οπαλίες. Ή όλα μέσω ποδόσφαιρο. Όλα είναι, ναι. Απλώς πιστεύω ότι στην πορεία θα έχει καλύτερη χημεία η ομάδα. Ναι. Και θα γνωριστούν καλύτερα οι παίκτες μεταξύ τους. Γιατί αυτό
Φαίνεται στο γήπεδο. Μακάρι, μακάρι, και γι' αυτό δουλεύουν κιόλας. Τελευταία ερώτηση, το γκολ που πέτυχες πόσες φορές το έχεις δει από τότε? Είναι... ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι... Ναι. Το έχω δει πολλές φορές. Ναι. Ήταν ιδιαίτερο κιόλας, και επειδή ήταν το πρώτο σου, αλλά και επειδή το χρονικό σημείο στο οποίο ήρθε. Ναι, ναι, ήταν και αυτό πολύ ιδιαίτερο. Ότι η τελευταία στιγμή το 97, σε ένα μάτσο το οποίο ουσιαστικά θα χάναμε. Ναι. Αν δεν σκόραρα. Ωστόσο, εγώ δεν μένω πολύ στο γκολ. Γιατί το γκολ ήταν το κερασάκι στην τούρτα, ας το πούμε. Ναι. Αλλά η εικόνα μου γενικά στο μάτσο εκείνο και στα προηγούμενα μάτς που δεν έβαζα γκολ, ήταν πολύ καλή. Απλά εννοείται πως ο κόσμος όταν βάζει κάποιος γκολ, τον επικροτεί παραπάνω και του δίνει σημασία παραπάνω. Λογικό, αυτό έγινε και το χάρηκα. Και εγώ δεν μπορώ να πω ψέματα. Απλά ήταν πολύ... Και ο Κυριάκος, για όσους ακούνε, ο Κυριάκος το λέει, βγάζει ο ίδιος συμπέρασμα για την εικόνα, γιατί βασίστηκε σε αυτά τα οποία του είπαν και άνθρωποι της ομάδας που είναι ικανοποιημένοι μαζί του. Έτσι, να το σημειώσουμε αυτό. Γιατί είσαι ένα παιδί χαμηλών τόνων. Το ξέρουμε αυτό, αλλά σου μεταφέρθηκε και αυτό από τους ανθρώπους της ομάδας, γιατί ήταν και αυτοί ικανοποιημένοι και γι' αυτό υπέγραψε και επαγγελματικό συμβόλαιο. Και για καλό νομίζω έφυγες δανεικός, αν και πιστεύω ότι σονάρι σε θέλανε εδώ πέρα, αλλά ξέρανε ότι για το δικό σου καλό θα πρέπει να πας στο Βόλο. Μακάρι να ξεκινήσει Super League 2, Κυριάκο, μακάρι να παίξετε μπάλα. Ναι, ναι. Για να μην σας φάει η αδράνη. Μακάρι, μακάρι, το ευχόμαστε και περιμένουμε να επιστρέψεις την επαναξιολόγησή σου από τους ανθρώπους του Άρη, να κάνεις μια καλή σεζόν στο Βόλο, να είσαι υγιής, να τα πάτε καλά και θα τα πούμε σύντομα. Ναι, ναι, και εγώ τα ίδια έχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, Κυριάκο μου. Να είστε καλά, χάρηκα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή σεζόν έχετε στο Βόλο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.